μας εργαζόμενοι στην ΕΚΟΥΤ στηρίζουμε την απεργιακή συγκέντρωση της Ομοσπονδίας Συνδικάτου Τουρισμού. Φίλοι συνοδοιπόροι, με χαρά ανακοινώνουμε σήμερα την ίδρυση επιχειρησιακού σωματείου των εργαζομένων της ΕΚΟΥΤ. Αποτεθούν στο σωματείο για τα εργασιακά τους προβλήματα. Στόχος μας είναι η διασφάλιση αξιοπρεπών όρων εργασίας, η επίλυση των εργασιακών προβλημάτων, η διαφύλιξη των εργασιακών δικαιωμάτων και τον ένομο συμφέρον κάθε εργαζομένου. Δεν θα παραμείνουμε θεατές. Αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη ζωή. Διεκδικούμε, συνδικαλιζόμαστε. Ευχαριστούμε που μας υποδέχεστε. Προμηνύεται ένας ακόμα δύσκολος χειμώνας. Ραντεβού στο δρόμο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή τους. Κυρίως τα παιδιά της Γουόλ που ήρθαν σήμερα εδώ. Φυσικά και όλους τους άλλους συναδέλφους. Θέλω να τους πω ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, γιατί δεν είμαστε απλά συνεργάτες. Ζητάμε αύξηση και τι θέλουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Συνδικάτο Επισυντισμού Τουρισμού υλοποίησε την απόφαση που πήρε και πραγματοποίησε σήμερα την απεργία μας. Η απεργία στην Αθήνα θα δώσει το μήνυμα στην κυβέρνηση και τους εργοδότες ότι ανεξάρτητα την ειδικότητα, ανεξάρτητα το χώρο δουλειάς, είμαστε σκληρά εργαζόμενοι, έχουμε τα δικά μας συμφέροντα και τα διεκδικούμε συλλογικά, ενιαία, με οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς, με τα επιχειρησιακά μας σωματεία και το συνδικάτο μας. Απαιτούμε τώρα η κυβέρνηση να πάρει μέτρα προστασίας των ανέργων εποχικών, να δοθεί το επίδομα ανεργίας σε όλους, χωρίς προϋποθέσεις, να σταματήσει αυτό το έσχος που γίνεται στους χώρους δουλειάς, όπου ένας εργαζόμενος κάνει τη δουλειά για 10, την ώρα που οι ξενοδόχοι, οι μεγαλοεστιατόρες, οι μεγάλες εταιρείες, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες θησαυρίζουν από τη δουλειά μας, θησαυρίζουν από τους ακατεμένους, θησαυρίζουν από τους νεκρούς συναδέλφους μας και δεν πληρώνουν μία, ούτε στον ΕΦΚΑ, ούτε πουθενά. Τώρα είναι η ώρα λοιπόν να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί με όλα τα σωματεία και από όλους κλάδους. Γιατί ο νόμος Χατζηδάκη αφορά όλους τους εργαζόμενους. Χτυπάνε συνάδελφοι το 8ωρο. Θέλουν να το καταργήσουν. Να δουλεύουμε όπως θέλει η Βολτ. Να δουλεύουν οι διανομείς. Χωρίς ωράρια, χωρίς ασφάλιση. Κυνηγώντας το μεροκάματο στον δρόμο του θανάτου. Όχι! Δεν θα μας γυρίσουνε 200 χρόνια πίσω. Εμείς δεν θα γίνουμε σκλάβοι στον 21ο αιώνα. Θα έχουμε τη δική μας οργάνωση. Θα αποφασίσουμε εμείς πώς θα κάνουμε απεργία και πότε θα την κάνουμε. Δεν θα αποφασίζει η κυβέρνηση. Εμείς συνάδελφοι, το Συνδικάτο Επισυντισμού Τουρισμού πήρε απόφαση. Δεν θα δώσουμε ονόματα στην κυβέρνηση για το ποιος είναι μέλος των σωματείων και ποιος όχι. Δεν θα παραδώσουμε το δικαίωμα στην απεργία. Αυτό φοβούνται. Σήμερα είμαστε πολλοί, αύριο θα γίνουμε περισσότεροι. Ο αγώνας των διανομέων στην ΕΦΟΥΤ έδειξε τον δρόμο. Ο μεγαλειώδης αγώνας των λιμενεργατών στην Κόσκο επίσης νίκησαν 2016 διανομή στην ΕΦΟΥΤ. Από την επόμενη μέρα της απεργίας δεν έχουν κανένα δουλεμπορο πάνω από το κεφάλι τους. Έχουν συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το εργολαβικό γραφείο εξαφανίστηκε. Συνεχίζουμε λοιπόν κόντρα σε αυτούς που λένε ότι η απεργία έφαγε τα ψωμιά της. Κόντρα σε αυτούς που λένε ότι ο νόμος Χατζηδάκη έχει και θετικά. Όχι, θετικά έχει μόνο για τους εργοδότες. Δεν είμαστε συνεργάτες,
δεν είμαστε σκλάβοι. Πάμε λοιπόν με πορεία συγκροτημένα με τα μηχανάκια μας, με τα πόδια και τα πανό μέχρι το Υπουργείο Εργασίας για να παραδώσουμε για άλλη μια φορά τα δίκαια αιτήματά μας. Σας καλωσορίζουμε στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση του κλάδου. Καλωσορίζουμε αντιπροσωπεία βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κύριο Θανάση Παφίλη, τον βουλευτή τον Χρήστο Χατσότη. Είμαστε απόψε εδώ, είμαστε σήμερα εδώ, όπως είμαστε το τελευταίο 1,5 χρόνο, για να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν ξεμπερδεύουν με εμάς. Όσο δεν ικανοποιούν τα αιτήματα του κλάδου, όσο μένουν εργαζόμενοι χωρίς επιδότηση ανεργίας φέτος το χειμώνα, το πιο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων δεκαετιών, δεν θα ξεμπερδέψουν με εμάς. Όσο δεν ξεκαθαρίσουν την κατάσταση με τους ενοδέλφους διανομής να έχουν τη συλλογική τους σύμβαση εργασίας, τα εργασιακά τους δικαιώματα, τους μισθούς τους, τα επιδόματά τους, τα μέτρα ατομικής προστασίας, δεν θα ξεμπερδέψουν με εμάς. Κάνουμε σαφές σε όλους, κυβέρνηση και εργοδοσία, αυτό το γαϊτανάκι που έχει ξεκινήσει με αφορμή τον κορονοϊό θα τελειώσει εδώ, θα σταματήσει εδώ. Θα πάρουμε πίσω τις ζωές μας, θα πάρουμε πίσω τις δουλειές μας. Είτε το θέλουνε, είτε όχι. Τα ξενοδοχεία, αυτή τη στιγμή, τα ξενοδοχεία πόλεως, τρέχουνε με 70 και 80% πληρότητες. Και οι ξενοδόχοι εφαρμόζουν το πρόγραμμα συνεργασία κατακριστικά, μεροληπτικά, κάνοντας έτσι ένας εργαζόμενος τη δουλειά για τέσσερις. Στην εστίαση, η κατάσταση είναι τραγική. Συνάδελφοί μας, οι οποίοι δεν επανήλθαν ποτέ στο κλάδο μετά το lockdown, είναι αυτή τη στιγμή αφημένοι στο έλεος του Θεού. Δεν έχουν επιδότηση πουθενά, δεν έχουν ένσημα από πουθενά και δυστυχώς τα πρώτα μηνύματα για μη κάλυψη σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι πλέον γεγονός. Εμείς λοιπόν λέμε σε όλα αυτά πως οι εργαζόμενοι είναι εδώ, τα συνδικαλιστικά τους όργανα είναι εδώ, η Ομοσπονδία, τα πρωτοβάθμια σωματεία στην Αθήνα, στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα δίνουμε μάχη για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που μας έχουν επιβάλει, που μας έχουν φορτώσει. Όσες σκέψεις και να κάνουν στο μαξί μου για εμάς, χωρίς εμάς, θα μας βρίσκουν καθημερινά μπροστά τους. Συναντήθηκαν εχθές συναδέλφες και συνάδελφοι δήθεν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα από την πανδημία και καταλήξαν στο να συζητάνε τι επιδότηση θα πάρουν παραπάνω οι εργοδότες, αφήνοντας για άλλη μια φορά τους εργαζόμενους απ' έξω. Τα προβλήματα τα γνωρίζουμε όλοι, δεν έχω σκοπό να κουράσω παραπάνω. Υπάρχουν κι άλλοι δύο ομιλητές, θα ακολουθήσει πορεία κανονικά και προς το Υπουργείο Τουρισμού και προς το Υπουργείο Εργασίας. Γιατί σήμερα είτε θέλουν είτε δεν θέλουν θα μας δουν και θα δώσουν απαντήσεις. Καλό μας αγώνα.